τουριστική ατραξιόν τους μετανάστες. Στις 20 Ιουλίου μίλησε για ανθρώπους που λιάζονται και χθες είπε πως οι κάτοικοι των νησιών μας πλουτίζουν από αυτούς. Από την άλλη, ο ΟΗΕ στις 18 Αυγούστου είπε επί λέξη πως αν η ελληνική κεντρική αρχή είχε ηγεσία, όραμα και καλό συντονιστή, οι διεθνείς οργανισμοί θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Μήπως λοιπόν κάνατε λάθος επιλογές σε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα? Κυρία Ζαχαρέα, σε αυτό το θέμα φτάνει με την υποκρισία. Και φτάνει με την επίθεση που γίνεται στοχευμένα εδώ και 7 μήνες σε μια κυβέρνηση που είχε την προνοητικότητα να φτιάξει χαρτοφυλάκιο για τη μεταναστευτική πολιτική, όταν οι προηγούμενοι εξαντλούσαν τη μεταναστευτική τους πολιτική σε επιχειρήσεις σκούπα στην Ομόνοια. Και φτάνει με την υποκρισία και είναι ντροπή όταν το Αιγαίο, η θάλασσα του Αιγαίου, ξεβράζει νεκρά παιδιά τρίχρονα στις ακτές. Από την αρχή της διακυβέρνησής μας, μας κατηγορούσε η Νέα Δημοκρατία, δυστυχώς, και το Πασού και το Ποτάμι, που θέλουν να απευθύνονται και στον κεντροαριστερό χώρο, ότι εμείς καλούμε, λέει, τους πρόσφυγες, ενώ ήμασταν μπροστά, να έρχονται διότι ανοίξαμε τα σύνορα. Ενώ ήμασταν μπροστά σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. 800.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Γερμανία. Και παραλάβαμε το απόλυτο μηδέν. Και εμείς καταφέραμε και βάλαμε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ με τον Ρέντσι το βάλαμε 2 φορές στη Σύνοδο Κορυφής. Και καταφέραμε να κερδίσουμε τουλάχιστον την αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής. 16.000 πρόσφυγες αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την μετεγκατάστασή τους. Πολύ μικρός ο αριθμός. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μια πολιτική απραξίας, αμηχανίας μπροστά στο πρόβλημα. Καταφέραμε και εξασφαλίσαμε 455 εκατομμύρια, κάνοντας αυτά που έπρεπε για να φτιαχτεί η διακριτική αρχή. Φτιάξαμε κέντρα υποδοχής στη Λέσβο, κέντρο φιλοξενίας στη Λέρο, κέντρο στον Ελαιώνα. Όμως, κυρία Ζαχαρέα, αυτό το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με λαϊκισμό. Τέλος χρόνου, μόνο με πρόεδρε. Ευθύνη αντιμετωπίζεται. Κυρία Ζαχαρέα, επανέρχεστε. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία επικαλεστήκατε, είχε στη διάθεσή της να δώσει στη χώρα μας τμηματικά για να μας βοηθήσει 445 εκατομμύρια, αρκεί να φτιάχναμε διαχειριστική αρχή και action plan. Σε 7 μήνες οι υπουργοί σας δεν κατάφεραν να το φτιάξουν. Πληροφορήθηκα το απόγευμα ότι μέσα σε 12 μέρες το έφτιαξε η υπηρεσιακή κυβέρνηση της κυρίας Στάνου και στις 14 του μήνα καταθέτει σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου και παίρνει τα πρώτα 33 εκατομμύρια. Φτάνει. Φτάνει, πραγματικά φτάνει. Διότι η υπηρεσιακή κυβέρνηση κινείται ακριβώς πάνω στα βήματα που έκανε η κυβέρνησή μας. Και μάλιστα με τον κύριο Μουζάλα, που ήταν, και εδώ θα να το πω αυτό, επιλογή που πρότεινα εγώ στην κυρία Θάνη. Και είναι πράγματι υποκρισία να προσπαθείτε να φορτώσετε σε μια κυβέρνηση που έχει ευαισθησία και έκανε όσα περισσότερα μπορούσε να πράξει για το μεταναστευτικό, όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μας είχε αφήσει το απόλυτο μηδέν, και όταν τη διαχειριστική αρχή και χάσαμε τα χρήματα έπρεπε να την είχε φτιάξει χρόνο. Μέχρι το τέλος του 2014, και εμείς υποβάλαμε τα δικαιολογητικά τα απαραίτητα το Μάιο, και τον Αύγουστο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα πάρουμε τα χρήματα. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι εδώ χρειάζεται ευθύνη και όχι ψηφοθυρία. Λοιπόν, όχι λαϊκισμός. Ολοκληρώσαμε και την τέταρτη θεματική ενότητα. Προχωράμε.